Γεια σου, Τάνασκη. Τσιπούρα, ψητή με σαλατούλα. Ακριβώς πίπτουν. Τιμπα, τιμπα. Τα ντυρά τα μπιμπι. Τρεις μέρες μέσα στο κέμα θέλω να έχει πολύ κόσμο. Ανέβασα τώρα το βίντεο με διαγωνισμό ταχυφαγίας. Ωραίος. Καμός. Καμός και οδερμός. Γεια σου Τζον, γεια σου Ντρίκ. Ψαράκι σήμερα, γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, λίγο λαδάκι. Για να μην κολλήσουν στη σιγάρα. Γεια σου Μπριονάκ, κουρεματάκι βέβαια. Τι κάνουμε, όλα good. Καλά, μόνο ψάρι μπορώ να τρώω. Πόσο του δίνεις του μπαρμπέρι σου, 10 ευρώ. Γεια σου Τζέο, άσχημο σου. Λοιπόν, πάτα πετάξω τη σχάρα και επιστρέφουμε. Γεια σου, Ταλοφίδη. Κόβουμε αφούγια. Γεια σου, Λαϊμουτάς. Γεια σου, Ιαναρού. Γεια σου Δημέντο, γεια σου Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ.
Στα αρέα, δεν ξέρω Πορτογαλία, δεν ακολούθησες. Πού να ξέρα που, δε, που είναι τέτοιο. Πώς το λένε. Που δεν τους ενδιαφέρουν οι βαθμοί. Με πλεϊτάρανε. Γεια σου Δημήτρη. Cooking VOD, παραλίγο. Θα μπορούσε. Γεια σου Περάκο. Τι φτιάχνουμε. Έχω βάλει... Πες το. Δύο τσιμπούρες στη σκάρα και σαλατούλα. Έχει παίξει κορεματάρα, ισχύει. Θεσσαλονίκη, παιδιά, όποιος θέλει να πάει για κούρεμα από μένα. Να τον εστείλω εγώ, τον κάνει Θεό. Πώς χρειάζεσαι το giveaway, sub, resub ή gift sub. Και μπαίνεις στην κλήρωση. Γεια σου Μαμουλάκη. Άμα το κερδίσει μόνο είναι rigged, όχι. Άμα το κερδίσει VIP είναι rigged, όχι. Γεια σου Infected. Avoid για 13 χρόνια. Welcome. Welcome. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμμετοχούλα για το δαμαστικό giveaway.
Έτοιμη σαλάτα. Λίτσες καλαμού. Μέχρι να τα κόψεις ξημερώσαμε. Βάλτε τα έτσι όπως είναι να βράζουν. Τι να βράζουν ρε, χωριά τι και έκανα. Λοιπόν, επίσης η Αγγελική μου ζήτησε αντί για λαδολέμονο να κάνω σάλτσα λεμονιού για το ψάρι. Πρώτη φορά. Να δούμε αν όντως θα είναι ωραία. Άλλη μια πρωτοπορία. Καλησπέρα και επίσημος ο Ελ Κουβάς. Γεια σου φως στη Γηματζή. Τεχταρά, καραμουζουγλή. Προσπαθώ να κάνω λαδολέμονο τύπου σάλτσα. Τι θα βγει, δεν έχω ιδέα. Θα μάθουμε σύντομα. Λάνιστερ, δεν μου σβολιάζει. Α, κάτσε να δεις. Αλλά σωστό, έτσι πρέπει να κάνουμε. Σάλτσα από λέμον. Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά με corn flour.
Στην ουσία προσπαθώ να κάνω μια σάλτσα αλλά το λέμον. Μου το ζήτησε η Αγγελική, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα το μάθουμε. Καινούρια κόλπα. Αλάτι. Και ρίγανη. Για να δούμε. Θα τρώει αυτό το πράγμα ή θα είναι αηδία. Χασίς. Μόνο χασίς. Χασίς. Μόνο χασίς. Σάλτσα λαδολέμονο. Πρώτη φορά. Γερμανία δεν είναι το παίζεις. Τι, πήγαμε στο top 16. Είμαστε ακόμα ομίλους. Νοκάουτ, Γερμανία περνάει. Αλλά θα το δίνει λίγο, δεν άξιζε. Αφού είναι και ο Pride Month ο Ιούνιος. Όχι, δεν θέλει κονφλάβερ, να πέσει θέλει. Να φύγει το νερό θέλει. Το πολύ. Η χωριά του και τη λείπει. Λάδι, ξύδι, αλάτι, ρίγανη και φέτα. Τι είναι με τόσο τηγάνι. Είναι σάλτσα λεμονιού. Βασικά ένα λαδολέμονο που το κάναμε σάλτσα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Σάλτσα λαδολέμονο. Ναι, χωρίς μουστάρδα. Η Αγγελική έτσι το θέλει. Είναι παραγγελιά.
Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Βασικά μυρίζει λαδολέμονο. Ζεστό λαδολέμονο. Έτσι καλώς περιμένουμε να συνδούν τα ψαράκια, οπότε τσιλάρουμε. Εβδομάδα βγήκαν πότε, πάλι. Άμα είναι ένα προηγούμενο. Μέχρι εκείνη. Ναι, εγώ έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να μείνει τίποτα στην κουτάλα. Να φεύγουν όλα. Είναι OCD και μερικές φορές θα με δεις να κάνω και αυτό. Δεν θέλω να μείνει τίποτα στην κουτάλα. Να μαγειρεύω τώρα τα υλικά. Για να τα έτσι, για να φύγουν και τελευταίες σταγόνες. Είναι OCD το θέμα. Κακότυπα. Με 150 paper κάνεις εβδομάδα βήκαν πολύ δυνατή και νόστιμη. Συμφωνώ. Deal. Στείλτε. Και συνταγές δικές σου. Ποια λάνα είναι τελεραίοι. Θα κάνεις υπομονή να έρθω εκεί να σου δίνω και το λες. Διαδραστικό. Lana Rhodes. Ποια είναι η Lana Rhodes? Adult Film Star. Α, πορνοστάρ. Τα διέγραψα όλα. Καλά έκανα. New Lana, New Year, New Me. Τρεβίζε 18 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome, welcome back. Και συμμετοχούλα φυσικά για το θαυμαστικό giveaway. Thank you, thank you. Μυρίζει λαδολέμονο. Το οποίο θα γίνει σάλτσα. Μα να τι κάνουμε εδώ. Τι παρουσιάζουμε. Λιβερός Όλυνας. Πολύ satisfying αυτό το πράγμα, μου αρέσει.
Γιάννη σαλάτα και βούτες κάρβια. Ραφαήλ, άμα είσαι καλό παιδάκι θα φας και ψαράκι. Εντάξει. Μπράβο. Και μπράβο σου. Ναι. Καλό παιδί θα φας και το ψαράκι σου. Ναι, Ράφα. Λεμονάτο και καυλωμενάτο. Είναι ο ISOSP το καλύτερο streamer στον πλανήτη από μεριάς content. Ναι, άμα είσαι 5 χρονό, πολύ καλός. Ο καλύτερο streamer είναι ο Casey να αυτή τη στιγμή. Λάνιστερ, το άφησα επίτηδες έτσι, γιατί περιμένω το ψάρι. Το βάζεις πολύ χαμηλή φωτιά. Δεν θέλω να πήξει πολύ. Περιμένω το ψάρι. Γιατί θα σου κάνει εντύπωση αν ο Κέις αναδέφερε τέτοια ονόματα. Αφού έχει φέρει. Τις προάλλες έκανε χαμό με τον Kevin Hart. Έτοιμο. Τώρα όσο κρυώνει θα πήξεις. Όχι, περιμένω να δικαστεί. Βασικά, περιμένω με τη φέτα να φτιάξουμε τη σαλάτα
Έτσι. Σαλάτα κάρια. Αντζέλικ. Στο πατέρα σου. Αυτή είναι, του είναι εντάξει ή της κάλλη. Έχεις βάλει ξύδι. Λίγο. Όχι. Αφού κάθε φορά βάζω και σ' αρέσει. Πότε δεν τρώω από τη δουλειά σου. Τι λες, κάθε φορά δύο πράγματα. Ήου. Λοιπόν, θες άλλη. Όχι, άσε. Το πω. Καλό. Α, θα σου βάλω φέτα. Γεια σου, Νίβη. Κάτσε. Εδώ θα κάθεις τώρα. Κάτσε! Δεν κάθεται. Δεν κάθεται. Λογικά θα κάθεται. Για με στρίχες πάλι. Πάρε και μια κομμούτσα φέτα. Θες άλλη. Γιατί δεν μου φάσεις από τώρα, δεν θα φάω τώρα σου πω. Ναι, για να τα χωρίσω για να φάω το δικό μου. Εντάξει, που ακόψουμε τα φέτα. Τώρα μην αμήλω ρωθείς μετά εσύ. Χωρίς να σκεφτούμε. Ωραία, βάλτε στο ψυγείο. Hello, καλά είμαι εσύ. Γεια σου, Λίλ Κάνσερ. Βάζετε και εσείς ξύδι στη χωριάτικη. Είστε τύπο αφουσιολογική. Φυσιολογική. Ναι. Witchcraft, hello. Γεια σου, Witchcraft. Εννοείται, Λίλ. Τι. Oh my goodness. Ράφα, πες ότι δεν είναι ωραίο το ξύδι. Το φυσιολογικό είναι το ξύδι. Το φυσιολογικό, μωρέ. Πώς βάζει ξύδι στη χωριάτικη. Κοίτα εδώ πώς με έκανε, μαλάκα. Ράφα, τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε μπρο. Πολύ δε μαδάς. Πάρα πολύ μαδάς. Welcome. Ωπα, ποιος. Έχουμε σαμπ. Ποιος. Α, αυτός είναι ο δέντρος. Ποιος? Αυτός. Ποιος? Ο ανθρωπός αυτός. Νιβιφέρουν, πρώτο σαμπάκι στο κανάλι, καινούριο Pool Smart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συμμετοχή για το δραματικό giveaway. Όλα αυτά. Ω, χάσαμε το 666. Ευτυχώς. Να προχωρήσουμε. Όπα ρε. Και κατευθείαν και το πρώτο του κυφτάκι. Για να πάει 669. Και δύο συμμετοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακραίο σαν πρώτο. Δεν σε χρόνο. Έχω βαμηθεί. Το πρόγραμμα μου είπε στα αρχίδια. Κάθε αρχή και δύσκολη. Μόλις το συνηθίσεις. Θέλω να συνηθίζω. Δεν συνηθίζεται να λέω. Εγώ έχω πει, προφητεία του Νέσου ως πει, θα έχει κατάληξη Ice Poseidon. Ναι, Λάνστερ. Κεντάω να κάνω ρούχο. Είναι in progress. Έχουμε ακόμα, όταν έρθουμε να σας πούμε. Αυτή η σάλτα είναι δικιά μου. Μου έχει βάλει στο πιάτο εμένα. Ευτυχώς λίγη. Δεν τρώει γιατί να το ξέρει. Μα δεν μου αρέσει, δεν νιώθω την ντομάτα, δεν νιώθω ότι είναι 10 φορές πιο έξυπνη. Βάλω λίγο. Ισχύει, δεν έβαλε ούτε ρίγανο. Τι είναι έτσι, μωρέ. Αυτό τι είναι. Τίπα, ένα τσακ μπραλιόρκα έβαλε. Έχεις μια μπρούζα στην τρίχα σου, ισχύει. Τι έχεις κάνει. Δεν τον πήρε αγκαλιά, τι να κάνω, μαδάει. Δεν μ' αρέσει. Ράφα, λένε εδώ πέρα τη μαδάς. Μα την Παναγία, έλα εδώ. Δεν ξέρω μικρό μου πόδι. Το σαράκι μου. Πού πας ρε. Ρε κάτσε ρε μαλάκα ρε μπρο. Τι, όχι. Πού πας, θέλει να φύγει κολλασμένο.
Σκαλιές και χαλούμια, αχ ναι. Τι. Όποτε θες. Σε καλό φαϊδωλό, όχι. Με το ράφο παίζουμε συνέχεια, με έχει συνηθίσει για τα καλά. Πρέπει να αλλάξω πάλι. Ουφ. Δεν πίνω σχεδιανό από την Μαρμαλάκη. Την 97% αλκοόλ. Δεν μπορώ να το πιάσω που χτυπάει το μεταλλικό με το μεταλλικό, έφυγα. Μόλις τελειώσει η σαλάτα, μπορεί να ξανά. Ράφα, σου βάλε πάει ο πατέρας. Νιμιφέρου, το είδαμε. Με τη γυναίκα αυτή που σπάραζε. Θες δεις. Πάμε. Γεια σου, Κολοράδο. Α, τα αποφάσισα. Από Σεπτέμβριο τέλος το κουμπί. Έχω 2 μήνες να σκεφτώ τι content θα βάλουμε για τις 2 ώρες αυτές. Το τέλος του cooking είναι για 2 λόγους. Πρώτον, δυστυχώς δεν υπάρχει viewership, ούτε οικονομικό support. Τα cooking θα γίνονται με καλεσμένους. Κολοράντο, sub, resub ή gift sub. Αυτό. Θα μειωθεί το cooking και θα γίνει κυρίως με καλεσμένους. Με ράσει και σαν τρώσα λέτε. Πήγε λίγα πράγματα. Ακόμα οι εταιρείες προτιμάνε την τηλεόραση. Και τους YouTuber. Thank you.
Να κάνουμε κούκκινο και ως διαγωνισμό. Εννοείται. Ω! Welcome. Νάτος! 9 χρόνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Welcome back. Φως, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος φέτος θα είναι μισός. Θα είμαι 15 μέρες και γύρω. Θα στριμάρω, αλλά πιο χαλαρά. IRL. Σαν τη φωλιά της ροκαλιά. Ναι. Φτάνει αδελφά όλοι. Το λάδι είναι από το καλοκαίρι, δηλαδή. Τίποτα. Το λάδι είναι του Θεού. Άγιο πράγμα. Ακόμα και έκανα το σόι. Κάτσε ράφα γιατί καίει τώρα, περίμενε. Μη βιάζεις. Γνώμη για τσιπούρες από σκλαβενίτη. Ιχθυοτροφείο, όπως όλες. Λες και έχουμε λεφτά να πάρουμε πελαγίσεις. Τι είμαστε. Τι πάω, πλούσιοι. Από θέμα φρεσκάδας. Κοίτα. Άμα τις βλέπεις, μυρίζουν και είναι ξέρω κομπλέ. Νομίζω και είναι και θέμα σούπερ μάρκετ. Πόσο προσέχουν το τέτοιο τους με τα ψάρια. Για να δούμε αυτό το πράγμα τώρα, πρόκειται. Ράφα, έλα πριν ρίξω. Έλα. Μάμου. Το ξέσχισε. Ωραία, γλέντια. Σ' άρεσε. Γράφα. Θες κι άλλο, μαμ. Welcome. Ποιος. Μιξίτης. 23 για 10 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Ράφα, μαμ. Ωραία. Ανάσα δεν παίρνει. Θα μου τη φάσω την τσιμπούρα. Χαλάλι σου. Έλα, λίγο ακόμα και μη μιλιά. Έλα.
Και τώρα, ας απολαύσουμε. Λαδολέμον. Ίδιο πράγμα. Μουστάρδο μαγιονέζα. Γαμάι. Εγώ το χρησιμοποιώ με κοτόπουλο. Με χοιρινό μου αρέσει πιο πολύ τσατζίκι τυροπαστερή. Ψωμί φάγαμε με τη σαλάτα, εντάξει. Τσίλ. Το κεφάλι εδώ είναι. Δεν το βλέπεις. Το κεφάλι πάντα στο τέλος. Για να σου μείνει όλη η νοστιμιά. Δεν στέλνω καθόλου. Μαλάκες, αυτές οι ψηταριές ηλεκτρικές ψήνουν το ψάρι στην τελειότητα. Λες και δημιουργήθηκαν για το ψάρι. Μετά το κάρβουνο είναι το δεύτερο καλύτερο. Γεια σου Μαργελίζα. Τι να σου κλάσει μια τσιγκούρα. Για τη γεύση τους. Η Αγγλική τρώει ψάρι. Δεν τρελαίνεται, αλλά τρώει. Εγώ ας πούμε πετάω τη σκούφια μου όταν ανοίγει ψάρι. Καλύτερη μου. Γεια σου Πικαντόρ. Θα φας μωρέ, δεν στο παίρνει κανένας. Ισχύει, τρώω γρήγορα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και κάνει και κακό στο μάχη μου. Στις 8 θα φας. Και καλά θα πεινάω. Θα φάω τη σαλάτα τώρα με το ψωμί. Για να προτάσω.
Αυτή πήρα το καμπάνι. 10 ευρώ το κιλό. Ιχθυοτροφείο, αλλά καλή ποιότητα. Δεν σου βγάζει πολύ λιπαρό. Σου σκάει θάλασσα. Δεν πετάμε σαν νό. Πού να πετάξω. Δεν αφήνουμε τίποτα. Γλύφουμε τα πάντα. Και τώρα το φιλέτο. Όπου είναι αφρόσε. Διαλύεται στο χέρι μου. Ωραίο. Αύριο με αύριο θα είμαι Αθήνα. Μπράβο, Ειρήνη. Καλά πήγε αυτό. Κρίμα. Να βγάλεις φοβία από ένα κόκαλο. Φορς, εγώ στο γάμο μου θα έχω μόνο σούβλες. Ούτε εστιατορικά πιάτα, ούτε μαλακίες. Μόνο σούβλες σε κάρβουνα. Τίποτα άλλο. Πανηγύρι style. Ναι, ο γάμος θα γίνει live. Γεια σου, Λεμπάκιντς. Καλά και πού είσαι. Και τώρα το καλύτερο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γλώσσα. Μάγουλα. Αυτό που τρώω τώρα είναι θάλασσα. Γεύση, όδιο. Γεια σου, εξετάζει. Γεια σου, Ινόξη. Για roof and car είναι τώρα η κατάσταση. Εδώ απλά ρουφάς. Μόνο γεύση. Μάγουλο 2. Και μάτια εγκέφαλος. Ειρήνη, μόνο έτσι τρώει το ψάρι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει τα κόκκαλα να τα δίνεις αγατή και να μην καταλάβει να τα φάει. Τόσο καλό καθάρισμα πρέπει να έχει κάνει. Σπάμε το κρανίο. Μάτι ένα. Μάτι δύο. Μπάγκινς, ναι. Θα σας σταλούν στο email σας. Τα στοιχεία τα στείλα. Και τώρα πάμε στον εγκέφαλο.
Τέλος. Τα ρούφιξα όλα. Το μάτι μου άρεσε να το ρουφάω. Και φτύνω το σκληρό. Ας συνεχίσουμε. Δεν έχω χορτάσει ούτε για αστείο. Το άλλο ήταν γλυκής. Γι' αυτό θα τρώνε μιλάμε. Α, δεν θα πω. Πιπεριά στη χωριά τι βάζετε. Κανένα γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη τώρα. Ναι, φως. Δώσε μου καμιά 30 ευρώ που κάνει το κιλό η πελαγίση, γιατί μεγάλες δεν έχει ιδιοτροφείου. Και την παίρνω. Αυτά είναι μια εκτροφή, εννοείς. Στην Ελλάδα οι εχθροτροφείο έχουν από 7 μέχρι 10 ευρώ. Και οι πελαγίσιες 25-30 ευρώ. Λοιπόν, έστω ότι έρχομαι Κύπρο, τι είναι αυτά που πρέπει να φάω. Οπωσδήποτε.
Ξεφτύλισα. Ξεκινάμε με γυρευτά. Και μετά για ψητά. Νιώθω σαν τον Τέο. Μέσα στη λίγα. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα ψάρι, δεν γίνεται. Πέρασε τη λούση. Δεν έχετε μαγειρευτά στην Κύπρο, τι φας. Μόνο σούβλες τρώτε. Και κάρβουνα. Τι λέει, φίλε. Τώρα θα είναι πόνειρος. Και αυτά που λέει μην τα τρως.